Έβαργες. Συνηθίσανε πια οι άνθρωποι τόσα χρόνια, ξέρεις τι, να ζεις με την ελπίδα ότι θα ξυπνήσεις με ένα καλύτερο αύριο και να μην έρχεται ποτέ. Τόσο απογοήτευση, κύριε Καζαντζίδη. Μα εδώ πέρα λέμε ότι πηγαίνουμε, ότι θα πούμε στην Ευρώπη, ότι θα έρθουν και κάποιες μέρες έτσι που θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και... Άχα να το δω αυτό το έργο, που το παίζει, που το παίζει. Και ότι θα εξυγχρονιστούμε, κύριε Καζαντζίδη. Για τον εξυγχρονισμό τι λέτε? Αστεία, πολύ αστεία. Ήμουν νιός και γέρασα από πιτσιρίκος τα ακούω αυτά. Έβαργες. Δεν αγαπιέται η Ελλάδα, δεν την αγάπησαν την Ελλάδα ποτέ η πολιτική μας. Ποτέ. Μόνο λόγια, έργα, ουδείς. Και την αγάπησαν την Ελλάδα, κύριε Καζαντζίδη? Δεν αργές, πολύ λίγοι πολιτικοί πέθαναν μπατήριδες. Αν θα είχατε να στείλετε ένα μήνυμα, τι θα λέγατε, κύριε Καζαντζίδη, σήμερα, το 1998, από την ταβέρνα του Κουμπούρα στο Κορυδαλό? Μήνυμα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρουν δύναμη... Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους. Τι λέει ο Στέλιος Καζαντζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Καζαντζίδης? Τι να του πω. Στα 67 του. Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.